Μας περιμένει και την καλημερίζω η κυρία Αμαλία Νινιράκη, η οποία θα είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Σταύρο Αρναουτάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας κυρία Τουλιεράκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Τουλάχιστον επιχειρηματικά και επαγγελματικά γνωστή στο Ηράκλειο η κυρία Πανινιράκη, επιμελητήριο, χώρος εκπαίδευσης, και νομίζω ότι είσαστε από εκείνα τα στελέχη και τις υποψηφίους με αρκετή έτσι κοινωνική ενσυναίσθηση, έτσι. Κοινωνική συνέστηση. Τώρα, πριν προχωρήσουμε σε μένα, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι να ακούω νέα παιδιά, όπως η κύριο Αρβανιτάκη, να μιλάνε για τα προβλήματα του τόπου μας και να μιλάνε να οραματίζονται μια άλλη πόλη, μια προσβάσιμη πόλη. Οι παλιότεροι ουσιαστικά το έχουμε χάσει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Παλιότεροι το έχουμε χάσει. Εσείς είσαστε νέος άνθρωπος. Και εσείς είσαστε νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος είναι σχετικό. Ναι. Οι μεγαλύτεροι πραγματικά το έχουμε χάσει. Αλλού ρίξαμε το βάρος. Αλλού μας πήγε η ζωή μας. Αλλού πήγε η ζωή και η πολιτική σκηνή. Εκείνους οι οποίοι μέχρι σήμερα ασχολούνται με την πολιτική. Ναι, χρειάζεται νέο αίμα. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Χρειάζεται νέο αίμα και χρειάζονται αλλαγές, κυρία Δουλειράκη. Χρειάζονται αλλαγές, να το καταλάβουμε και να το νιώσουμε και επίσης πιστεύω και στην ατομική ευθύνη του καθενός. Η οποία έχει να κάνει... Να μην περιμένουμε όλα από τους άλλους. Και εμείς έχουμε πολύ σωστά το λέτε. Και η οποία έχει να κάνει με το πώς στέκεσαι απέναντι στην πολιτική και πώς τοποθετείς την πολιτική με ή τα πάντα, πώς την τοποθετείς απέναντι στα προβλήματα, έτσι ώστε να λαμβάνεις με συνεργώντας και με συνεργασία όλες εκείνες τις αποφάσεις για να πας και να κάνεις βήματα προς τα μπροστά για σένα τον ίδιο, όπως επίσης και για τα παιδιά σου. Γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας, αλλά ξεχνάμε το σήμερά μας. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε, κυρία Δουλειαράκη. Αυτό ήταν και το κίνητρο που σας έβαλε μέσα στο στίβο της πολιτικής και το αποφασίσατε. Όχι ότι είσαστε εκτός μιας πραγματικότητας, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχετε και είχατε και ένα ρόλο πολύ σημαντικό μέσα από το επιμελητήριο Ηρακλείου. Αλλά είμαι αυτό που σας βάζει. Είμαι γραμματέας στο επιμελητήριο Ηρακλείου και μάλιστα η πρώτη γυναίκα στα 100 χρόνια. Λειτουργία του επιμελητηρίου που έχει κατέχει θέση στη δίκουσα. Αυτό δείχνει ότι έχουμε προβλήματα και ισότητας. Άλλο ένα θέμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο κίνητρο. Στη συνέχεια. Στη συνέχεια. Νομίζω ότι το πρώτο κίνητρο είναι ότι θέλω να αλλάξω πράγματα στον τόπο. Αποφάσισα να ζω και εγώ ήμουν έτοιμη να σηκωθώ να φύγω. Μετά που μεγαλώσαν τα παιδιά μου, δεν σας το κρύβω αυτό, γιατί δραστηριοποιούμε επαγγελματικά, εκτός από το φροντιστήριο Μέση Εκπαίδευση και το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, με ευρωπαϊκά προγράμματα. Είμαι πάροχος κατάρτισης καθηγητών και δασκάλων από όλη την Ευρώπη, και στο Ηράκλειο, αλλά και στο Παρίσι και στη Μαδρίτη. Αλλά αφού αποφάσισα να μείνω και να μην φύγω, θα ήθελα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να προσφέρω. Μήπως αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτό που θα ήθελα, κυρία Δουλειεράκη, να ασχοληθώ, αν τα καταφέρω να εκλεγώ, είναι η κοινωνική ανάπτυξη. Η οποία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις είναι η ανεργία. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανεργία στην Κρήτη αγγίζει το 14,3% με ποσοστό ανεργίας έναντι του 11,8% στη χώρα, και είναι υψηλότερο το ποσοστό στους νέους, στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών, αλλά και στις γυναίκες. Και σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο, μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας εντοπίζονται σε απόφοιτους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με τη διαβίου μάθηση. Τη διαβίου μάθηση την οποία την πρεσβεύω και την υπηρετώ πολλά χρόνια. Με τη διαβίου μάθηση, όχι που δεν θα αποτελείται από γενικά προγράμματα, αλλά από στοχευμένες δράσεις
που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων της Κρήτης μας, έχουν γίνει ενέργειες από την περιφέρεια προς την κατεύθυνση αυτή, με τη δημιουργία του περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης αγοράς εργασίας. Αυτό έγινε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει γίνει διάγνωση αναγκών στη μεριά των επιχειρήσεων και δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης άνεργους και εργαζομένους. Εδώ χρειάζεται συνέχεια και πιο στοχευμένες δράσεις κατά την άποψή μου. Και μεγαλύτερη διεκδικητικότητα. Ακριβώς. Γι' αυτό συντάσσομαι με τον κύριο Αρναουτάκη. Γιατί έχει μάθει να διεκδικεί από την κεντρική εξουσία. Το λέω, κυρία Νινιράκη, γιατί όλα αυτά τα οποία λέτε, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά από την άλλη, για να το πετύχεις και αυτό και με αυτά τα ποσοστά ανεργίας, καταλαβαίνεις ότι κάποιος δεν χρηματοδοτεί. Ότι κάποιος δεν στηρίζεται, ότι οι μικρομεσαίοι και μέσα από το επιμελητήριο το ξέρετε, πραγματικά υποφέρουν και στενάζουν. Γιατί τα χρόνια που πέρασαν, οικονομική κρίση, μνημόνια, πανδημία κλπ, έχουν φέρει τούμπα τα πάνω κάτω μέσα στην αγορά εργασίας. Και πώς να μην φύγει κάποιος στο εξωτερικό όταν σου λέει ότι ο μισθός, ο μεικτός είναι στην αγορά εργασίας στα 700, 715, 720 ευρώ, όπως λένε πολλά νέα παιδιά, και αυτό το οποίο παίρνουν στην τσέπη, όχι για τις 6 ώρες και τα 20 λεπτά που δουλεύουν, αλλά για τα 8 ώρα, 8,5 και 9 ώρες που καλούνται να δουλέψουν, είναι κοντά στα 500, 500 και κάτι ευρώ. Εκεί μπορείς να ζήσεις όταν βλέπεις τις δυσθεώρητες διαφορές που πού να σε φτάσουν να πας σε ένα σούπερ μάρκετ τα χρήματα αυτά. Όχι, δεν είναι οι στρεβλώσεις. Είναι πολύ υψηλό. Ακριβώς. Και επειδή υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις, γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά, γιατί παράλληλα με αυτά τα οποία λέτε άκρως σημαντικά, χρειάζεται και η διεκδίκηση, το διεκδικητικό πλαίσιο και για τη στήριξη επιχειρήσεων και για τα υπόλοιπα που λείπουν από την Κρήτη, όπως επίσης και για τις υποδομές και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να ασχοληθώ είναι με τη διασύνδεση της έρευνας, η οποία παράγεται από τα πανεπιστήμια μας. Έχουμε δίπλα πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έχουμε το Πολυτεχνείο στα Χανιά, έχουμε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Αυτή η διασύνδεση πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο, για κατά την άποψή μου. Η περιφέρεια πρέπει να βοηθήσει στη διάχυση της γνώσης της εφαρμοσμένης έρευνας, παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά ιδρύματα, στην αγορά, δηλαδή στην τοπική επιχειρηματικότητα και στον αγροτικό τομέα. Mm-hmm. Στόχος είναι να αποτελέσουν τα ιδρύματα αυτά συμμάχους για τους επιχειρηματίες και τους αγρότες μας, αλλά και για τους νέους που σκέφτονται να εγκαταλείψουν την Κρήτη, για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα. Δεν υπάρχει εδώ πέρα πεδίο. Είναι πολλοί μαθητές μου που τους ενδιαφέρει. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που είναι που λήγουνε. Εξάμηνα, δεκάμηνα. Και μένουν άνεργοι. Αυτό είναι το ένα και άλλο ένα κομμάτι που θα ήθελα, με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ και μπορώ να προσφέρω και εκεί. Νομίζω ότι είναι κομμάτια κέρια σημασίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα κίνητρα που σας σωθούν να θέσετε η υποψηφιότητα αυτή την ώρα για να διεκδικήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο καλύτερα μπορείτε, εφόσον εκλεγείτε, όλα αυτά τα οποία αναφέρατε προς όφελος του σήμερα, των παιδιών σας, των παιδιών μας, του καθενός από εμάς, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι και το σημαντικό. Ακριβώς. Με βλέπετε λίγο πιο ευαισθητοποιημένη με τους νέους, γιατί τη δουλειά ήμουν στην τάξη μέσα 28 χρόνια. Ναι. Και είσαστε από, από εκείνους οι οποίοι έχετε εκείνη την επαφή με τα νέα τα παιδιά, με τους νέους τους ανθρώπους, για τα θέλω τους, αλλά και δυστυχώς τα εμπόδια τα οποία μπαίνουν σε αυτά τα θέλω τους, έτσι. Τα οποία είναι μεγάλα. Τα οποία είναι μεγάλα. Μάλιστα. Και οφείλουμε να δούμε πώς θα τα περιορίσουμε όσο δυνατόν. Πιο πολύ.
Κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις, αξιόλογες οι παρατηρήσεις, κυρίως για τους νέους ανθρώπους και την δυναμική που θα πρέπει να έχει την επόμενη πενταετία η Περιφέρεια Κρήτης, εφόσον εκλεγείται από τη δική σας την πλευρά, με το δικό σας το όραμα, με τις δικές σας τις σκέψεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα προς τα μπρος. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση, για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας, κυρία Νινιράκη. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.